Η ζωή μας πρέπει να είναι συνυφασμένη με την αγάπη και την προσφορά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Εστία Δερόπολης κρατά ψηλά τη σημαία της αλληλεγγύης και σκορπίζει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους στη Δερόπολη. Τις γιορτινές αυτές ημέρες θα προσφέρει στους άπρους συνανθρώπους μας και θα στηρίξει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα με ειδικές ανάγκες που βρίσκονται σε ανάγκη τη δυνατότητα να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια, μα πάνω απ' όλα θα βρεθεί κοντά στα μικρά παιδιά της Δερόπολης και θα διοργανώσει δράση συγκέντρωσης χριστουγεννιάτικων δώρων, ώστε να μην αφήσει κανένα παιδί χωρίς το δώρο του. Βοήθησε το φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου με τη δική σου συνεισφορά και γίνε αρρωγός στις προσπάθειές μας. Βοήθησε και εσύ στη δημιουργία παιδικών χαμόγελων. Κάθε μικρή συνεισφορά έχει αξία. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γίνουμε οι βασίλειδες για τα μικρά παιδιά σε όλη τη Δερόπολη, για να ζήσουν τη χαρά, τη θαλπορή και τη μαγεία αυτών των γιορτών. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Η ελπίδα είσαι εσύ. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα βίντεο για τον Σύλλογο Εστία Δερόπολης που είναι στη Βόρειο Ήπειρο, στα ελληνικά χωριά της Βορείου Ήπειρου. Και στη συνέχεια θα έχουμε με την κυρία Παπά, την πρόεδρο του Συλλόγου, και τον κύριο Κούρτη που είναι εκλεγμένο στην Περιφέρεια Αττικής, μία συζήτηση προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε όσους περισσότερους από εσάς να βοηθήσετε στην προσπάθεια που θα κάνουν για τα Ελληνόπουλα της Βορείου Ήπειρου τώρα στις γιορτές. Είναι μια κίνηση ανθρωπιάς, μια κίνηση αγάπης. Όσοι από εσάς έχετε την δυνατότητα, έχετε τη διάθεση, θα δείτε σε λίγο τη σχετική ενημέρωση με τους δύο που σας προανέφερα και με τον κύριο Κοκορίκο εδώ, ώστε όλοι μαζί όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε πιθανώς αυτό το οποίο έχει ξεχάσει να κάνει η πολιτεία. Βοήθεια στους βορειοϋπειρώτες και ειδικά στα παιδιά των βορειοϋπειρωτών αυτές τις ημέρες, αυτές τις γιορτές. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια, με την κυρία Καϊλή να κλέβει και σήμερα τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι αυτό που λέμε, είναι η πασοκική συνήθεια. Όσο και να τρελαίνεται ο Ανδρουλάκης και να φοβάται, γιατί θα έχει αντίκτυπο από αυτό, θα έχει αντίκτυπο, δεν μπορεί να μην έχει αντίκτυπο. Όσο και αν φοβάται ο Ανδρουλάκης, λοιπόν, η πασοκική συνήθεια, η διαφθορά την οποία ζήσαμε και όλη αυτή η απάτη από κάποιους του Πασόκ, δεν τους βάζουμε όλους, από κάποιους του Πασόκ, φαίνεται ότι πλέον κάνουμε και εξαγωγή απάτης τώρα μέσω της κυρίας Καϊλής, η οποία όμως μάλλον δεν βγήκε τυχαία αυτή την περίοδο αυτό το σκάνδαλο. Κάποιοι θα δούμε ποιοι είναι αυτοί και γιατί το βγάλαν αυτό το σκάνδαλο. Το θέμα είναι ότι βγαίνει η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και προσπαθεί να καθησυχάσει για τους κυρίους του Ευρωκοινοβουλίου. Γιατί προσπαθεί η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν? Γιατί θα σας πω αμέσως πώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με μια γερμανική συμφωνία κάτω από αμερικανική ομπρέλα ανάμεσα στη Γερμανία και το Κατάρ. Δεν είναι μόνο η Αμερική, είναι και άλλες χώρες. Έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Το ερώτημα είναι πόσοι και πόσους έχει διαφθείρει στο Ευρωκοινοβούλιο το Κατάρ. Τα πετροδόλαρα του Κατάρ πώς έχουν διαφθείρει και κατά πόσο. Ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς έχουν πάρει λεφτά. Οι Καταργενοί έχουν πάρα πολλά λεφτά. Τα πετάνε και στους Τούρκους στην κυριολεξία. Δισεκατομμύρια τους δίνουν. Δεν θα τους έκανε λοιπόν κόπο να δώσουν κάποια χρήματα σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα λέγανε τι ωραίο είναι το Κατάρ. Απλά πράγματα. Τι ωραίες είναι οι συνθήκες στο Κατάρ. Τι ωραία είναι η δημοκρατία στο Κατάρ. Δεν υπάρχουν νεκροί εργάτες στο Κατάρ ή οτιδήποτε άλλο. Κάποια ωραία λόγια έλεγε η κυρία Καϊλή. Κάποια ωραία λόγια τα είπε και ο κύριος Σχοινάς. Ελέγχεται ο κύριος Σχοινάς. Ελέγχονται και άλλοι. Αλλά μιλάμε για τους δικούς μας. Και βγαίνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και λέει: α, ο Σχοινάς είπε αυτά που, λέει το, που λένε οι δικές μας οι αρχές εδώ. Δεν είπε κάτι παράλογο. Μα κάνει να είναι έτσι. Το ερώτημα είναι όμως ότι στην κυρία Καϊλή και στον κύριο Παντσέρη βρέθηκαν 1,5 εκατομμύρια από ό,τι διαβάζουμε μετρητά 1,5 εκατομμύριο ευρώ τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, σε στρώματα διαβάσαμε, σε. Βρέθηκαν τα χρήματα αυτά, δεν ξέρουμε τι άλλο θα βρεθεί. Ξέρουμε όμως ότι οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες για να δούμε ποιοι άλλοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο
με πρωταγωνίστρια την κυρία Καϊλή, και αν αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, όταν η κυρία Καϊλή πριν λίγες εβδομάδες, πριν ένα μήνα και κάτι, δημιούργησε και στην Αθήνα μία εταιρεία η οποία στόχο και σκοπό θα είχε τις ενοικιάσεις ακινήτων μέσω του Airbnb. 1.000 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο, δεν είναι κακό να κάνεις business, είναι κακό όμως όταν έχεις όλα αυτά τα οποία πραγματικά σε βαρύνουν. Και είναι μεγάλες οι κατηγορίες, δεν ξέρουμε αν ο κύριος Σκηνάς θα αποδειχτεί ότι είναι όπως ακριβώς τα λέει ή αν θα αποδειχτεί κάτι άλλο. Και λέω για τον κύριο Σκηνά, γιατί αν φτάσει στον κύριο Σκηνά η υπόθεση και αποδειχτεί ότι ο κύριος Σκηνάς είναι εμπλεκόμενος, μετά φαντάζομαι θα είναι και άλλοι εμπλεκόμενοι από πίσω. Εγώ εύχομαι και πιστεύω και για το καλό της Ελλάδας να μην είναι εμπλεγμένος ο κύριος Σκηνάς. Να μην είναι εμπλεγμένοι άλλοι. Με αυτός ο Αβραμόπουλος, ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν του φτάναν όλα αυτά, τσουπ, και πρόεδρος στη ΜΚΟ. Ο Βραμόπουλος, πρόεδρος. Α, λέει, εγώ λέει, δεν είχα κανένα λόγο. Εγώ απλά ήμουν, λέει, εκεί. Τι θα πει εκεί. Δηλαδή, μπήκε ο Βραμόπουλος σε μία ΜΚΟ έτσι, για να είναι τιμή Σένεκεν στο συμβούλιο. Τιμή Σένεκεν. Δεν είχε κάτι άλλο να κάνει. Είπε, ας μπω και σε μία ΜΚΟ. Ε, παιδάκι, να μπω και σε αυτή τη ΜΚΟ. Τη φίλη μου τη Καϊλή είναι και. Δεν ξέρω. Εγώ αν ήμουνα στο Βέλγιο, θα έλεγα να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί όλων. Όπως έχω πει, να ανοίξουν και όλοι οι λογαριασμοί στην Ελλάδα από τους κυρίους που ηγούνται τον ΜΚΟ. Ας ανοίξουν οι λογαριασμοί των ευρωβουλευτών, να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι δύσκολο. Εύκολο είναι. Με το πάτημα ενός κουμπιού μαθαίνεις τα πάντα. Τι έχει και τι δεν έχει κανείς. Θα το κάνουν άραγε, θα το αφήσουν οι Γερμανοί. Και αυτό που νομίζω εγώ, και το συζητούσα νωρίτερα και με τον κύριο Κουκουρίκο, είναι ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου, το οποίο γνωρίζαν βέβαια, γιατί η κυρία Καϊλή, για παράδειγμα, έχει εκφραστεί υπερβολικά θετικά απέναντι στο Κατάρ, με όλα αυτά τα οποία έλεγε. Λένε λοιπόν οι γνωρίζοντες ότι το όλο θέμα ξεκίνησε εξαιτίας μιας μεγάλης συμφωνίας που κάναν πάλι οι Γερμανοί, χωρίς να βάλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα, άρα η Γερμανία θεωρεί τον εαυτό της κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους 26, θεωρεί ότι είναι η αρχηγός, ενεργεί μόνη της, πηγαίνει στο Κατάρ, αλλά πώς πήγε στο Κατάρ, όχι με δική της εταιρεία, ή κατευθείαν να κάνει μια συμφωνία η γερμανική κυβέρνηση με το Κατάρ, πήγαινε οι Αμερικανοί στη μέση. Άρα υπάρχει ευλογία της Αμερικής. Μια αμερικανική εταιρεία των μεσάζων για να αγοράσει η Γερμανία από το Κατάρ σε αιτήσια βάση υγροποιημένο αέριο 2 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Μεγάλη μπίζνα με ενδιάμεσους Αμερικανούς, και λένε λοιπόν πάρα πολύ τώρα ότι η Conoco ή Conoco Phillips ήταν η ενδιάμεση εταιρεία της Αμερικής, λένε ότι η συμφωνία αυτή θα ισχύει για 15 χρόνια και κάποιος ενόχλησε. Τώρα, ποιοι ενοχλήθηκαν και δώσαν την Καϊλή και την παρέα τους. Ενοχλήθηκαν οι Ρώσοι, γιατί και οι Ρώσοι έχουν τους ανθρώπους. Ενοχλήθηκαν κάποιοι άλλοι. Ενοχλήθηκαν οι Άγγλοι, παράδειγμα. Ενοχλήθηκαν οι Γάλλοι. Ενοχλήθηκαν οι Νορβηγοί. Ενοχλήθηκαν οι Κινέζοι. Ποιοι ενοχλήθηκαν. Άραγε, γιατί λέμε ότι σε αυτές τις δουλειές κάποιος ενοχλείται και σε δίνει. Άρα εδώ έγινε μια μεγάλη συμφωνία Γερμανίας-Κατάρ και κάποιοι που ξέραν τα πράγματα αποφασίσαν ότι έπρεπε να δώσουν την Καϊλή και την παρέα της για όλα αυτά. Τώρα αν θα μπει μέσα στο κάδρο, είπαμε, και ο Σκηνάς, αν θα μπει και ο Αβραμόπουλος, αν θα μπουν και άλλοι, και ποιοι άλλοι θα μπουν, αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα αποφασίσει τουλάχιστον η βελγική δικαιοσύνη, η οποία φαίνεται προς τα έξω, λένε, όχι προς τα μέσα, προς τα έξω ότι είναι αδέκαστη. Προς τα μέσα και εκεί λίγο πολύ όπως και εδώ, μου λένε. Δηλαδή δεν κυνηγάνε τους πολιτικούς τους, όπως και εδώ δεν κυνηγάνε τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί έχουν το ακαταδίωχτο και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει τους πολιτικούς. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον να δούμε και τις επόμενες ημέρες αν το σκάνδαλο Καϊλή, το οποίο υπήρχε, το οποίο γνωρίζανε, αποφασίστηκε να δημοσιοποιηθεί λόγω της μεγάλης
εμπορικές συμφωνίες για αγορά LNG της Γερμανίας από το Κατάρ με ενδιάμεση εταιρεία, μια θυγατρική της αμερικανικής εταιρείας ConocoPhillips. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον αυτό. Άποψή μου, κάποιοι τους δώσαν στεγνά λόγω της συμφωνίας. Τους ξέρανε, τους κρατούσαν, την κατάλληλη στιγμή έσκασε η βόμβα. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο, κυρίες και κύριοι, πολύ βασικό θέμα. Σαν σήμερα, στις 13 Δεκεμβρίου του 1943, 1.100 άτομα περίπου σκοτωθήκανε από τους Γερμανούς στα Καλάβρητα. Είχε γίνει μια μάχη, χάσανε οι Γερμανοί, πήγανε μετά οι ειδικές δυνάμεις των Γερμανών, σκοτώσανε τους ανθρώπους, μιλάμε για τη μεγάλη σφαγή, τους μαζέψανε έξω από το χωριό τους άντρες, σκοτώσανε, όλα αυτά τα ξέρετε, τα γνωρίζουμε. Σημασία έχει όμως ότι τα θύματα, τα 1.100 ή τα 1.101 θύματα από τη μεγάλη αυτή γενοκτονία, το μεγάλο αυτό ολοκαύτωμα των Γερμανών στα Καλάβρητα, μέχρι και σήμερα παραμένει χωρίς να έχουν δικαιωθεί τα θύματα. Τα θύματα περιμένουν δικαίωση, οι απόγονοι περιμένουν δικαίωση, οι Γερμανοί κουνάνε μαντήλι και όλοι οι πολιτικοί που έχουν περάσει μέχρι σήμερα δεν στριμώχνουν τους Γερμανούς τουλάχιστον να πληρώσουν κάτι της. Τίποτα. Κανείς. Δεν υπογράφει κανείς πολιτικός. Η Μέρκελ το μόνο που κάνει είναι να παίρνει από την Ελλάδα. Τα πήρε δηλαδή. Ο Σόλτς ό,τι έχει μαζέψει τα δίνει στους Αμερικανούς, άγνωστο γιατί με τέτοια ευκολία, και η κατάσταση παραμένει όσο έχει. 79 χρόνια λοιπόν από το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, κυρίες και κύριοι, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, επαναλαμβάνω, ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ναζιστικής Γερμανίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα θύματα περιμένουν δικαίωση. Η Ελλάδα περιμένει δικαίωση. Ουδής όμως Έλληνας πολιτικός δεν ακολουθεί τουλάχιστον τον δρόμο που κάνουν οι Πολωνοί, στον οποίο πηγαίνουν οι Πολωνοί αυτή τη στιγμή. Ζητάνε από τους Γερμανούς 1,33 αποζημίωση. Έχουν παντελόνια οι πολιτικοί εκεί. Και δεν φοβούνται. Και δεν είναι εξαρτώμενοι όπως είναι κάποιοι δικοί μας. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. 16 Φεβρουαρίου του 2023 θα γίνει η εκδίκαση για την ακύρωση της δικαστικής απόφασης για τη διδασκαλία της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας στη Φλόρινα. Ο Νίκος Βασιλιάδης, ο αγαπητός καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μακεδονίας και δικηγόρος, κατέθεσε την αίτηση, την τριτανακοπή, την αίτηση ακύρωσης. Θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας να μας πει για όλους εσάς που έχετε τηλεφωνήσει πώς μαζί με τη Βεργίνα θα συμμετάσχουμε κι εμείς στην προσπάθεια αυτή. Την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν το δικαστήριο, έχουμε όλα τα στοιχεία. Θα επικοινωνήσουμε και με έναν ξεχωριστά από εσάς να σας πούμε τι ακριβώς θα γίνει. Έγινε λοιπόν η τριτανακοπή. Θα μας τα πει σε λίγο ο Νίκος ο Βασιλιάδης στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής να σας πω ότι θα έχουμε τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την μεγάλη συνταξιδοτική φτώχεια που επικρατεί στην Ελλάδα, είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Θα μας πει επίσης για το εργόσιμο των νταντάδων της γειτονιάς, είναι οι κυρίες που μπορούν να κρατάνε παιδιά στα σπίτια, και το εξεντοτικό επιτόκιο το 7% των 24 δόσεων για οφειλές στον ΕΦΚΑ και στο ΚΙΑΟ. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, θα έχουμε και τον υπουργό, τον κύριο Στρατούλη εδώ κοντά μας. Εμείς τώρα σε αυτό το σημείο να πάμε και να καλησπερίσουμε στο στούντιο των Αθηνών τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Αντώνη Κοκορίκο. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ένα σύντομο σχόλιο για το Qatar Gate. Καταρχήν δεν είναι στο επίκεντρο οι Έλληνες Ευρωβουλευτές, ούτε οι Καϊλοί. Είναι οι Ιταλοί στο επίκεντρο. Και λόγω της Ιταλικής σχέσης και η Καϊλή βρέθηκε μέσα σε αυτό το μπουκέτο. Λοιπόν, δεν πρέπει όμως να νομίζουμε ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για τις Βρυξέλλες, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, η Γραφειοκρατία των Βρυξελών. Έτσι δουλεύει. Υπάρχουν λομπίστες, πάνω από 13.000 εταιρείες είναι πιστοποιημένες στις Βρυξέλλες, οι οποίες νομοθετούν
εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, πιάνουν τους ευρωβουλευτές, τους λένε θα θέλαμε να υποστηρίξετε αυτό το νομοσχέδιο που θα φέρει ο τάδε ευρωβουλευτής από εκείνη τη χώρα, ο οποίος έχει φτιάξει μια ομάδα από διάφορες χώρες, με ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες, και θέλουμε να το υποστηρίξετε. Το ίδιο έκανε η Pfizer για να πουλήσει τα χάπια της, τα εμβόλια της και διάφορα άλλα. Το ίδιο έκαναν οι εταιρείες που έχουν consortium για τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια και πράσινη ακρίβεια και όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο κάνουν όλες οι εταιρείες που θέλουν να περάσουν μια πολιτική. Άρα λες ότι και αφού την περάσουν στις Βρυξέλλες, πηγαίνει καπέλο σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λάδωμα πάει σύννεφο δηλαδή. Το λάδωμα πάει σύννεφο και το 50% αυτής της δραστηριότητας είναι νόμιμο. Τα δωράκια μονάχα απαγορεύονται και όποιος παίρνει λίγα παραπάνω δωράκια και γύρει, ας πούμε, ζήλια απέναντι στους άλλους, κινδυνεύει. Γι' αυτό πρέπει να φυλάγεται. Αλλά το να πάνε να πιάσουν οι λομπίστες τους ευρωβουλευτές θεωρείται νόμιμο. Το να πάνε. Να πιάσουν οι λομπίστες τους ευρωβουλευτές. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Είπες ότι δεν είναι ελληνικό σκάνδαλο, είναι ιταλικό. Είναι ελληνοϊταλικό. Μίξη. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ναι, δηλαδή εντάξει, τώρα για κάποιο λόγο στοχοποιηθήκανε. Ενδεχομένως να είναι αυτό που λες, αλλά πάντως η αλήθεια είναι ότι μάλλον η αιτία αποκάλυψης αυτού του σκανδάλου είναι γεωπολιτική. Κάποιος είχε συμφέρον, είχε τα στοιχεία όπως είπες και αποκλείς να είναι η συμφωνία Γερμανίας, Κατάρ, ενδιάμεση στην Αμερική. Με ανησυχεί η πληροφορία που δημοσιεύθηκε σε δύο βελγικές εφημερίδες ότι διαχειριζόταν κάποιο ταμείο η κυρία Καϊλή, 35 εκατομμυρίων, για να χρηματοδοτηθούν κάποιοι βουλευτές που μετά τις εκλογές θα σχηματίσουν κυβέρνηση. Είναι γνωστό ότι η κυρία Καϊλή είναι του περιβάλλοντος Βενιζέλου και ο Βενιζέλος είναι υπέρ της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και βλέπεις να χαίρονται, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Έτσι, κανονικά θα έπρεπε όλοι οι πολιτικοί να κλαίνε. Γιατί αυτός δυστυχώς ο διεφθαρμένος τρόπος είναι ο τρόπος με τον οποίο κυβερνάνε. Είναι αυτός που έβαλε τον έμφυα και ο οποίος ήταν να σώσει την Ελλάδα και ο οποίος κατέστρεψε την Ελλάδα, λοιπόν, και αυτός, ναι, και το κόμμα του. Έτσι δουλεύουν. Έτσι δουλεύουν. Να μάθουν οι Έλληνες, δηλαδή, ότι αυτό είναι κάθε μέρα. Ψωμοτήρι το έχουν τα ελληνικά κόμματα. Παρακαλώ. Ψωμοτήρι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα Καλάβρητα, αν προλαβαίνω να πω μια κουβέντα. Βεβαίως. Και μας ενδιαφέρει να τα ακούσουμε. Στα Καλάβρητα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, στην Ήπειρο και στην Κρήτη και σε άλλες περιπτώσεις, είναι η Wehrmacht, το καμάρι του γερμανικού έθνους, που έκανε αυτή τη γενοκτονία. Δεν είναι οι Ναζί, δεν είναι οι SS που προσπαθούν να τα φορτώσουν ότι αυτοί ήταν οι κακοί άνθρωποι, ο Χίτλερ και όλοι οι άλλοι Γερμανοί είμαστε αθώοι. Ήταν η Wehrmacht η οποία έκανε 117 μεραρχία καταδρομών της Wehrmacht, το καμάρι του γερμανικού έθνους, με αξιωματικούς αριστοκράτες, πρόσους, πάπου προς πάπων αξιωματικούς, δηλαδή το καμάρι του γερμανικού έθνους που έκανε αυτές τις ενέργειες σε όλα τα χωριά των Καλαβρίτων και κατέληξε και στα Καλαβρίτα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, γιατί το γερμανικό κράτος που πρέπει να πληρώσει για τα εγκλήματα που έκανε ο ανθός του γερμανικού έθνους, η Wehrmacht, τι κάνει, χρηματοδοτεί κινηματογραφική ταινία για τα Καλάβρητα για να προωθήσει ένα ψέμα κατασκευασμένο, ότι ένας καλοσυνάτος Γερμανός, ας πούμε, προσπάθησε να σώσει τα γυναικόπαιδα και διάφορα τέτοια. Αυτό κάνει το γερμανικό κράτος. Αντί να παραδεχτεί το έγκλημα πολέμου της Wehrmacht, όχι των Ναζί, όχι των SS, όχι κάποιων απόκληρων που εύκολα τους καταδικάζουμε, μάλλον ευκολότερα, αλλά ο ανθός του γερμανικού κράτους. Εκλεκτή δύναμη. Έτσι. Κομάντος. Και τώρα, αγαπητέ Αντώνη, αγαπητέ κύριε Κοκορίκο, θα πάμε στη Βόρειο Ήπειρο. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Όλγα Παπά-Παγούνα, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εστία Δερόπολης. Και έχουμε ταυτόχρονα και τον κύριο Ανδρέα Κούρτη στην Αθήνα, επικεφαλής της παράταξης Ανεξάρτητης Συμμαχία για την Αττική. Καλησπέρα καταρχήν στην κυρία Παγούνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε που κρατάτε γερά εκεί στη Βόρειο Ήπειρο. Καλησπέρα και στον κύριο Κούρτη. Για πόσο ακόμα θα πρέπει. Να σας πω, να ξεκινήσω καταρχήν με μία είδηση που, μάλλον με την είδηση ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να επισκεφτεί τις επόμενες ημέρες τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, και θέλω να μου πείτε
Εσείς πριν λίγες ημέρες όταν επισκέφθηκε ο κύριος Μητσοτάκης τα Τύρανα και συναντήθηκε με τον κύριο Ράμα, στη συνέχεια περιμένατε να έρθει ο Πρωθυπουργός στα χωριά σας, έτσι δεν είναι? Ήταν τόσο άσχημος ο καιρός την Τετάρτη, κυρία Παγούνα, και δεν ήρθε ο Πρωθυπουργός? Ήταν πράγματι άσχημος ή ήταν πιθανές οι περιπτώσεις να έχουμε άσχημο καιρό? Πιθανές, αλλά ο καιρός άνοιξε. Και εγώ θα σας πω μόνο τα λόγια της μαμάς μου. Μου λέει, γιατί δεν έρθε ο Πρωθυπουργός, λέει. Λόγω μύχλης. Από το μύχλη, σήμερα έχω ήλιο. Τώρα ίσως να ήταν προβλέψεις, να ήταν... Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν είχαμε ήλιο και οι κύριοι εδώ στην κυβέρνηση είπαν στον Πρωθυπουργό, μην πας, θα έχει πολύ ομίχλη. Μία μέρα πιο πριν είχαμε όμως αρκετή ομίχλη. Ενώ την Τετάρτη ήταν καλός ο καιρός. Μάλιστα. Βλέπετε, κύριε Κουκουρίκο, δεν έχουμε τα μηχανήματα να δούμε τι θα έχει την αυριανή μέρα. Άρα λοιπόν ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός και προφανώς κάποιοι ξεγελάσαν τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα θα έρθει πάλι, σας έχουν πει κάτι? Μάλλον λέει ότι θα έρθει. Αυτό αφέθηκε να πούνε. Εγώ θα συγκρατήσω τα λόγια του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πριν τη λήξη του έτους. Οπότε πιστεύω να το πάρει πίσω. Όχι, και είναι καλό να έρθει ο Πρωθυπουργός εκεί, γιατί θα πάρουν θάρρος και δύναμη και όλοι οι βορειοπυρώτες, έτσι δεν είναι, κυρία Πρόεδρε? Ακριβώς. Οπότε εμείς θα περιμένουμε να υλοποιηθεί αυτή η επιθυμία του Πρωθυπουργού, να έρθει εκεί να δει πώς είναι ο ελληνισμός. Και πάμε τώρα σε όλους εσάς που ζείτε εκεί πέρα και θέλω να μου πείτε από πέρυσι που τέτοια περίοδο σας φιλοξενήσαμε εδώ κάνοντας μια προσπάθεια να ενισχύσουμε τον σύλλογό σας, να δώσουμε μια βοήθεια σε αυτά που κάνετε. Τα παιδιά των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου έχουν αυξηθεί αριθμητικά ή έχουν λιγοστέψει? Πέρσι, και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους, γιατί είστε οι μόνοι που βοηθάτε το Σύλλογο έμπρακτα, όχι μόνο με λόγια, γιατί πραγματικά κάνουμε μια πολύ δουλειά και πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί κάνουμε δουλειά με ψίχουλα, δουλειά με το τίποτα. Απλά να λέμε στους συνανθρώπους μας ότι είμαστε εδώ, ότι δεν είστε ξεχασμένοι, απλά σας φαίνουμε ένα δωράκι μόνο για να αισθανθούν ότι κάποιοι σκέφτεται για αυτούς, ότι κάποιος νοιάζεται για αυτούς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε γίνει η δικιά μας φωνή στον ελληνικό λαό. Πέρσι όλοι μαζί μπορέσαμε και φτιάξαμε, στη δικιά σας τη βοήθεια κυρίως, φτιάξαμε το σπίτι της αδικοχαμένης Χρυσάνθης, η οποία... Κάκε μέσα στο σπίτι της λόγω έλλειψη ρεύματος από ένα κερί, πήρε φωτιά, χάθηκε η Χρυσάνθη, κάκε το σπίτι. Η Χρυσάνθη έφυγε, αλλά το σπίτι το έφτιαξαμε πάλι από την αρχή. Η Χρυσάνθη έφυγε για τον παράδεισο, αλλά κάθε μέρα παιδιά, νέα, παρατούν τον τόπο μας. Φεύγουν άλλοι για σπουδές, φεύγουν άλλοι γιατί δεν έχουν δουλειές, άλλοι φεύγουν γιατί δεν βρίσκουν τον εαυτό τους και δεν επιστρέφει κανένας. Πόσα παιδιά είναι στα χωριά σας, πόσα Ελληνόπουλα υπάρχουν εκεί? Πέρσι, πριν 2 χρόνια που κάναμε τη γιορτή των παιδιών, ήμασταν γύρω στα 120 παιδιά στα 2 σχολεία, πάνω και κάτω Δρόπολη. Στο σχολείο του Βουλερατιού και στο σχολείο της Ερβιτσάνης. Φέτος αριθμούμε λιγότερα παιδιά. Μάλιστα. Οι τάξεις έχουν, φανταστείτε... Έχετε δασκάλους από την Ελλάδα? Όχι, δεν έχουμε δασκάλους από την Ελλάδα. Έχουμε δασκάλοι είναι βορειοπυρώτες και ένα από τα παράπονά μας είναι ότι πώς θέλουμε εμείς να διδαχτεί η ελληνική γλώσσα, να μιλάμε καλά ελληνικά, να γνωρίζουμε τη γλώσσα μας όταν δεν έχουμε δασκάλους, ο καθένας στο είδος τους. Ένα λεπτάκι, κυρία Πρόεδρε, και με συγχωρείτε κύριε Κούρτη και κύριε Κουκουρίκο. Δηλαδή θέλω να πείτε ότι στα ελληνικά σχολεία της Βορείου Ηπείρου η ελληνική κυβέρνηση δεν στέλνει δασκάλους, δεν στέλνει βοήθεια, το Υπουργείο Παιδείας? Έχουμε δασκάλους, αλλά να δείτε, για να σας δώσω να καταλάβετε, και ίσως κάποιος άλλος μπορεί να ήταν πιο αρμόδιος για να απαντήσει σε αυτά τα θέματα, αλλά εγώ θα απαντήσω ως μάνα αυτή τη στιγμή. Ο δάσκαλος που δίνει τη βιολογία και τη δίνει στην ελληνική γλώσσα δεν έχει τελειώσει στην Ελλάδα βιολόγος για να έρθει να δώσει τη βιολογία. Είναι κάποιος είτε ομογενής, είτε κάποιος Αλβανός, ο οποίος θα μεταφράσει στα παιδιά να γίνουν
μαθήματα στα ελληνικά. Συγγνώμη, Αλβανός δάσκαλος διδάσκει ελληνικά στα παιδιά? Αλβανός δάσκαλος που γνωρίζει τα ελληνικά, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι ώρα για πολιτική. Εμείς... Εγώ σαν μάνα, τι θα ζητήσω στον Πρωθυπουργό αν έρθει, πραγματικά να μας βοηθήσει να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον τόπο μας. Να μορφωθούν τα παιδιά μας όπως μορφώνονται όλα τα Ελληνόπουλα παντού. Να έχουν τα βιβλία τους, να έχουν τους κατάλληλους δασκάλους, να έχουν τα κατάλληλα μέσα, να έχουν τις κατάλληλες αίθουσες. Οι δασκάλες οι δικές μας κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τα βγάλουν πέρα. Αυτές οι δασκάλες που έχουν τελειώσει την ελληνική φιλολογία στο Αργυρόκαστρο, παλά πήγαιναν στην Ελλάδα και παίρνανε μια ειδίκευση, κάνανε σεμινάρια. Δεν τους υπολογίζει κανείς, δεν σκέφτεται κανείς και για αυτή την ειδίκευση αυτών των δασκάλων που έχει να αναλάβει μια γενιά. Οπότε και κάποιοι γονείς οι οποίοι έχουν πλέον μια δουλειά, σου λένε γιατί να καθίσω στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί να μείνω εδώ. Θα πάω τα παιδιά μου και θα φύγω. Εκεί που είναι καλύτερα για τα παιδιά μου. Που υπάρχουν καλύτερα σχολεία, υπάρχουν καλύτερα μέσα, υπάρχουν καλύτερες συνθήκες. Γι' αυτό σας λέμε, είμαστε κάθε χρόνο και λιγότεροι. Και από φυσικά αίτια, αλλά και από όλα τα άλλα τα κοινωνικά αίτια. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Κούρτη, θες να ρωτήσεις κάτι, να δούμε το σποτάκι όχι, πρώτα. Απλώς, δεν θεωρεί η κυβέρνηση ότι έχει υποχρέωση να παρέχει και στα παιδιά της Βορείου Ηπείρου τις ίδιες προϋποθέσεις, το ίδιο σχολείο, την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης που πρέπει να παρέχει σε όλα τα Ελληνόπουλα. Δεν θεωρεί ότι έχει τέτοια υποχρέωση. Λοιπόν, εμείς θα δούμε, κύριε Κούρτη, θα δούμε τώρα ένα βίντεο το οποίο δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Ένα βίντεο με πρωταγωνιστές και τα παιδιά και γενικά και με το σύλλογο. Και θα παρακαλέσω τους τηλεθεατές μας να δούμε και τις κάρτες βεβαίως. Θα παρακαλέσω τους τηλεθεατές μας, όσοι θέλετε μπορείτε να βοηθήσετε στην προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος Εστία Δερόπολης. Είναι ο σύλλογος ο οποίος θα βοηθήσει να πάρουν ένα δώρο, να κάνουν ας πούμε καλά Χριστούγεννα, να τους φέρει ένα δώρο ο Άγιος Βασίλης. Είναι ο σύλλογος που είναι στην Δερόπολη. Πρόεδρος είναι η κυρία Όλγα Παπαπαγούνα. Να δούμε τις κάρτες παρακαλώ. Και όσοι θέλετε, βλέπουμε τώρα τα τηλέφωνα. Το σταθερό τηλέφωνο είναι το 210-311-47. Αυτή είναι η κάρτα για όσους θέλουν να στηρίξουμε την Δερόπολη με το λογαριασμό της Ελλάδας, αφήστε λίγο παραπάνω τις κάρτες και μετά να βάλουμε τα τηλέφωνα για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, να ακούσουμε τον κύριο Κούρτη όσο βλέπουμε τις κάρτες. Κύριε Κούρτη, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Καλόγερε. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω για ακόμα μία φορά να σας ευχαριστήσω εσάς προσωπικά και το κανάλι σας που δίνετε την ευκαιρία να αναδείξουμε και εμείς τα προβλήματά μας, τις ανησυχίες μας στην Ελλάδα και στα πατριετά. Θέλω να μιλήσω λιγάκι για το θέμα του Πρωθυπουργού. Θα ήταν μια ιστορική για τον Πρωθυπουργό, γιατί θα ήταν για πρώτη φορά που στη Χιμάρα ειδικά θα ήταν Έλληνας Πρωθυπουργός. Ξέρετε ότι ο πρώτος Πρωθυπουργός που ήρθε στη Βόρειο Ήπειρο ήταν το 1991 ο πατέρας του Πρωθυπουργού, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, στη Δερβησιάνη, στη Δερόπολη και μόνο. Ξέρετε ότι αναγνωρίζεται ελληνική μειονότητα τα 100 χωριά, ο Δήμος Δερόπολης και ο Δήμος Φινίκη. Ο Δήμος Χιμάρας δεν αναγνωρίζεται. Γι' αυτό είναι αυτό που είπατε και εσείς. Στη Χιμάρα δεν μένουν Έλληνες και δεν μένουν Έλληνες, κύριε Κούρτη. Δεν φταίει ο καιρός, δεν φταίνε όλα αυτά. Φταίει η κακή οργάνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Για το ξέρετε αυτό. Κακή οργάνωση, δεν φταίει ο Πρωθυπουργός. Και έχω την πληροφορία ότι 22 του μήνα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί τα χωριά μας. Θα πάει και στη Χιμάρα. Μπράβο. Και θέλω και έχω την πληροφορία ότι στην περιοδία θα είναι μαζί του και ο κύριος Δράμα. Θέλω να απολογηθούν σε αυτούς τους Έλληνες της Βορείου Ηπείρου για την κατάντια στις υποδομές. Είναι αυτά τα αυτονόητα που είπαμε που ο δυτικός κόσμος
πριν χρόνια από τις δεκαετία του 60 και 70 και μιλάμε για υποδομές, δρόμο, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, παιδεία, υγεία και διάφορα. Κύριε Κούρτη, κύριε Κούρτη, κύριε Κούρτη, θα τα πούμε όλα αυτά κάποια άλλη στιγμή. Να ασχοληθούμε λίγο τώρα, είπαμε γενικά πράγματα, να ασχοληθούμε λίγο με την προσπάθεια που κάνει ο Σύλλογος Εστία Δερόπολης και θέλω να ρωτήσω αν ο φίλος Περιφερειάρχης, ο κύριος Πατούλης και η παράταξή σας, αν έχετε αποφασίσει να βοηθήσετε τον Σύλλογο Εστία Δερόπολης στην προσπάθεια που κάνει για να δώσει χαρά στα Ελληνόπουλα της Βορείου Ηπείρου τώρα τις γιορτές. Με τον Περιφερειάρχη και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα, μάλιστα είχαμε μια συνάντηση προχθές, θα κάνουμε ένα οδηπορικό γενικά στη Βόρειο Ήπειρο. Όχι μόνο για την Εστία, γενικά και για τη Χιμάρα και για τη Δερόπολη και για τη Φινίκη. Και μάλιστα θα σας πω ένα πράγμα, ότι θα κάνουμε δωρεές 300 κάδους στους ελληνικούς δήμους, 100 κάδους στη Χιμάρα, 100 κάδους στο Δήμο Φινίκη και στη Δερόπολη. Μπράβο. Τώρα για τα Χριστούγεννα θα κάνετε κάτι. Λεφτά έχει η περιφέρεια. Για τα Χριστούγεννα σαν επικεφαλής της παράταξης ανεξάρτητη συμμαχία για την Αττική, μιλήσαμε με την πρόεδρο εδώ πέρα, θα κάνουμε τη δωρεά για να κάνουν τη γιορτή και τα παιδάκια, τη γιορτή των Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά. Μπράβο, κύριε Κούρτη. Ακούστε με λίγο. Συγγνώμη, κύριε Καλόγερε. Κύριε Κούρτη. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Σύλλογο Εστία Δερόπολης και την ακούραστη πρόεδρο την Όλγα την Παγούνα και τα μέλη του Συλλόγου. Ωραία. Άκου, αγαπητέ. Που δίνουν όλα αυτά τα χρόνια στους απομένοντες βορειοϋπειρώτες που μένουν στα πατρία αυτή. Κύριε Κούρτη, ακούστε λίγο. Πείτε λοιπόν στον Γιώργο το Πατούλη, τον αγαπητό μας περιφερειάρχη, φέρτε ένα θέμα, όπως το λέτε εσείς, προημερησίας διάταξη, δεν ξέρω πώς κατεπήγον, και κάντε μία δωρεά στο Σύλλογο. Γιατί ούτε ο Γιώργος ο Πατούλης θα έχει αντίρρηση, ούτε εσείς, ούτε κανένας από τα μέλη, τα εκλεγμένα μέλη της περιφέρειας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνετε μία έκτακτη σύσκεψη και να αποφασίσει η περιφέρεια να κάνει μία δωρεάν. Το έχω πει και στην κόρη μου, η οποία είναι, όπως γνωρίζετε, εκλεγμένη με τον συνδυασμό του κ. Πατούλη. Να προχωρήσετε λοιπόν όλοι μαζί. Έχει λεφτά η περιφέρεια, δόξα τω Θεώ έχει. Λεφτά έχει πάρα πολλά. Να κάνετε μία κίνηση συμβολική, αλλά καλή, στον Σύλλογο Δερόπολης. Μην περιμένουμε μόνο από την παράταξή σας και μπράβο για αυτό που κάνετε. Βάλτε και τον Πατούλη στο κόλπο μέσα. Μετά τις γιορτές θα γίνει και αυτό, κύριε Καλογερή. Όχι, να το κάνετε τώρα, κατεπήγον, θα πάρω και εγώ τον Περιφερειάρχη μετά. Να το κάνετε. Θα το κάνουμε και θα κάνουμε και πολλά. Και μάλιστα θα έχουμε και μια συνεργασία με την Περιφέρεια Αυλώνας. Πολύ καλά θα κάνετε, αλλά να βοηθήσουμε τα παιδιά τώρα για τα Χριστούγεννα, Αντώνη. Ναι. Και πρέπει να είναι μια πάγια πολιτική που θα γίνεται κάθε χρόνο. Βέβαια. Θα διαρρωθεί δηλαδή, να μην το κυνηγάμε κάθε χρόνο στη βάση της φιλανθρωπίας. Ναι, και με το να είναι οργανωμένη δράση. Έτσι. Και με τον Πατούλη πιστεύω θα τα συμφωνήσετε. Ο Γιώργος ο Πατούλης έχει πατριωτικά αισθήματα. Δεν έχει λόγο να λοιπόν, δεν έχει λόγο τώρα να βγάλει ένα ποσό και να δώσει εκεί πέρα. Αρκεί να είναι. Όλοι θα συμφωνήσουν. Για τέτοια πράγματα κανείς δεν λέει όχι. Και μιλάμε τώρα για σύλλογο, δεν μιλάμε για ΜΚΟ. Για να μην παρεξηγηθούμε. Για ένα σύλλογο που θα βοηθήσει 100-200 παιδάκια της περιοχής και αυτό είναι ευλογία. Και εμείς τις προάλλες που έκανε μία προσπάθεια και συγκέντρωσε διάφορα δώρα ο Σύλλογος των Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς, στείλαμε μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ επάνω Σβεργίνα τηλεόραση. Πάρα πολλές. Λοιπόν, Αντώνη, να ρωτήσεις κάτι την κυρία Παγούνα. Όχι, εντάξει, απλώς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτές όλες τις πρωτοβουλίες και να παίρνουν και εθιμικό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τους. Είμαστε στα πρόθυμα που συζητάμε με τα κορίτσια του Συλλόγου. Λέμε αξίζει να το συνεχίσουμε αυτό το έργο, γιατί ακούμε και διάφορα και δίκιο έχει ο κόσμος. Είναι δύσκολα η οικονομία, η οικονομική τους κατάσταση, ακούγονται διάφορα. Έτσι. Αλλά όχι, δεν πρέπει.
δεν πρέπει να τα παρατήσουμε, γιατί θα έχουμε χάσει την αξία μας ως άνθρωποι. Γιατί κάποιοι συνάνθρωποι μας χρειάζονται. Ας πούμε, κάποιος ηλικιωμένος αυτή τη στιγμή ζητάει μια ράμπα για να βγάλει το καροτσάκι του από το σπίτι για να πάει μέχρι τον κήπο. Μας έχει ζητήσει πανηλημμένα να τον βοηθήσουμε. Και μιλάμε για 300-400 ευρώ. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Μιλάμε για πολύ μικρά ποσά. Δεν μιλάμε για περιουσίες. Μιλάμε για τόσο πολύ μικρά πράγματα, μικρά ποσά, να μπορούμε να χαρίσουμε το χαμόγελο σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Μην τα παρατήσουμε, να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας. Και αυτά τα παιδιά, μπορεί οι γονείς τους να έχουν ενδιαφερθεί για να πάρουν τα δώρα. Αλλά είναι άλλο το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε εμείς αυτά τα παιδιά. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της αλληλεγγύης, το μήνυμα της σκέψης, ότι κάποιος θα σκέφτεται αυτά τα παιδιά, ότι δεν είναι παρετημένα, ότι όλα τα παιδιά σε όλο τον κόσμο ζουν σε μια περιοχή γεμάτο λαμπιόνια, φώτα, δώρα, ενώ τα παιδιά μας κόβονται τα φώτα κάθε 3 και 5. Ενώ φανταστείτε, πριν δούμε το τρέλερ, κυρία Παγκούνα, να πω το εξής όλους εσάς που μας βλέπετε. Για φανταστείτε να συνέβαινε το ίδιο με την Τουρκία, τι θα έκανε η Τουρκία. Εδώ η Τουρκία κάνει σε ανύπαρκτα πράγματα, σε ανύπαρκτες μειονότητες, προσπαθεί να τις κάνει μειονότητες. Λοιπόν, για φανταστείτε τι θα γινόταν αν υπήρχαν οι Τούρκοι στη θέση μας. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε εξωτερική πολιτική. Να δούμε παρακαλώ το τρέιλερ που έχει ετοιμαστεί και να επανέλθουμε. Η ζωή μας πρέπει να είναι συνυφασμένη με την αγάπη και την προσφορά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Εστία Δερόπολης κρατά ψηλά τη σημαία της αλληλεγγύης και σκορπίζει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους στη Δερόπολη. Τις γιορτινές αυτές ημέρες θα προσφέρει στους άπρους συνανθρώπους μας και θα στηρίξει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα με ειδικές ανάγκες που βρίσκονται σε ανάγκη τη δυνατότητα να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια, μα πάνω απ' όλα θα βρεθεί κοντά στα μικρά παιδιά της Δερόπολης και θα διοργανώσει δράσεις συγκέντρωσης χριστουγεννιάτικων δώρων, ώστε να μην αφήσει κανένα παιδί χωρίς το δώρο του. Βοήθησε το φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου με τη δική σου συνεισφορά και γίνε αρρωγός στις προσπάθειές μας. Βοήθησε και εσύ στη δημιουργία παιδικών χαμόγελων. Κάθε μικρή συνεισφορά έχει αξία. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γίνουμε οι βασίλειδες για τα μικρά παιδιά σε όλη τη Δερόπολη, για να ζήσουν τη χαρά, τη θαλπορή και τη μαγεία αυτών των γιορτών. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Η ελπίδα είσαι εσύ. Λοιπόν, η ελπίδα είσαι εσύ, εσύ ο απλός Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας πατριώτης, εσύ που κατάγεσαι από τη Βόρεια Ήπειρο και είστε πολλοί εσείς που παρακολουθείτε αυτήν την εκπομπή, πρέπει να βοηθήσετε. Πείτε μου λίγο, κυρία Παγκούνα, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών σας έχει βοηθήσει καθόλου? Όχι. Δεν μας έχει βοηθήσει κανένας εκτός από τον απλό κόσμο, ο οποίος βλέπει το έργο μας και μας στηρίζει. Μάλιστα. Κύριε Κούρτη, και στην πράξη πάντως αυτό έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 12 χρόνια, ότι υπάρχει αλληλεγγύη από τους φτωχούς στους φτωχότερους. Ενώ θα πρέπει να φιλοτιμηθούν και οι άλλοι που δεν είναι φτωχοί. Είναι πολλές φορές να σας... είδατε και έναν ελληνικό λογαριασμό αυτού. Να το διαβάσουμε το λογαριασμό αυτό. Είναι στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, το IBAN GR3001-1035 9.000-0035-97-97-38-883. Είναι λοιπόν το IBAN για την Εστία Δερόπολης σε ελληνική τράπεζα. Όσοι θέλουν να καταθέσετε, και το 1 ευρώ έχει αξία για αυτά τα παιδάκια. Και τα τηλέφωνα που βλέπετε, το σταθερό είναι το 210-30-01-147. 210 ή 300-11-47. Και το κινητό 69-44-45-18-49, απαντάει η κυρία Παγκούνα. Όσοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να κάνετε τη δική σας δωρεά. Δεν είναι ΜΚΟ, τονίζω, δεν είναι ΜΚΟ, γιατί για τις ΜΚΟ έχουμε τρομάξει με όλα αυτά που είδαμε το τελευταίο διάστημα. Είναι ένας απλός σύλλογος που βοηθάει τα Ελληνόπουλα στην Βόρειο Ήπειρο και όχι όπως θέλουν να τη λένε κάποιοι άλλοι, ακόμη και Έλληνες πολιτικοί. Αντώνη. Και για λόγους πρακτικούς το λέω, μπορούν να βγάλουν φωτογραφία με το κινητό τους στην οθόνη και να έχουν διαθέσιμα όποια ώρα τα χρειαστούν
τους αριθμούς. Σωστά. Το... Λοιπόν, κρατήστε λίγο την οθόνη. Σωστό αυτό που λέει ο Αντώνης. Λοιπόν, όσοι θέλετε, μπορείτε με το κινητό σας να φωτογραφίσετε την οθόνη της τηλεόρασής σας. Είναι όλα τα στοιχεία που βλέπετε. Είναι ο λογαριασμός σε ελληνική τράπεζα, στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Και τα τηλέφωνα της κυρίας Όλγας Παπά-Παγούνα, παρακαλώ. Οπότε όσοι θέλετε μπορείτε να φωτογραφίσετε αυτήν την κάρτα της οθόνης. Τα λέει όλα. Βοηθήστε όσο μπορείτε ο καθένας. Και ένα ευρώ ο καθένας να δώσει είναι μεγάλη υπόθεση. Κύριε Κούρτη, θέλω να πείτε κάτι άλλο. Αν έχετε τη συμμαχία για να αντιθέσω εγώ προσωπικά. Ήμασταν και θα είμαστε δίπλα στο Σύλλογο για κάθε πρωτοβουλία και προσπάθεια που θα πατήσει συνέχεια. Θέλω και εγώ να κάνω έκκληση σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε επαγγελματία, επιχειρηματία, όχι μόνο βοηθητή, και λαδίτη, για την προσπάθεια που κάνει ο Χριστίνα για να προστάσουν και τα παιδάκια τα δικά μα, τα Χριστούγεννα και την Ευρωπαϊκή, και να δώσουμε χαρά στα παιδιά. Λοιπόν, το πατούλι να πιέσει τώρα, κύριε Κούρτη, και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Περιφερειάρχης και όλη η πόλη. Να βοηθήσετε. Συμφωνούμε. Ωραία, χαίρομαι. Χαίρομαι και συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε και εσείς στην Περιφέρεια Αττικής. Κυρία Παπά, πριν να σας χαιρετήσουμε, πείτε μας άλλη μια φορά τι ακριβώς θα κάνετε για να ακούσει ο κόσμος και να σας καληνυχτήσουμε. Έχουμε κάποιες δράσεις και δραστηριότητες να κάνουμε αυτό το μήνα. Πρώτον και το κυριότερο είναι αυτό που είπαμε, να δώσουμε λίγο χαρά στα παιδιά. Γιατί κάθε χρόνο το κάναμε. 2 χρόνια λόγω της πανδημίας δεν μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τα παιδιά. Και ο λόγος είναι αυτός που είπα προηγουμένως. Δεν είναι ότι λείπουν στα παιδιά ένα δώρο που μπορεί να το πάρει ο γονιός τους. Είναι άλλο το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε σε αυτά τα παιδιά. Δεν είστε μόνα σας. Συνεχίστε να ζείτε σε αυτόν τον τόπο. Συνεχίστε να μάθετε να προσφέρετε κι εσείς όπως σας προσφέρουν κάποιοι άλλοι τώρα για σας. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά να γαλουγηθούν με την ιδέα της φιλανθρωπίας. Πρέπει να χαρούν τα παιδιά. Αυτό που είπαμε, ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν παντού λαμπιόνια, φώτα, μουσική, ακούσματα χριστουγεννιάτικα. Εμείς είναι λίγο δύσκολα εδώ, αλλά προσπαθούμε, το παλεύουμε. Δεύτερον, θα προετοιμάσουμε συσίτιο για 50 πόρους του Αργυροκάστρου σε συνεργασία με την Μητρόπολη Αργυροκάστρου. Το έχει αναλάβει ο Σύλλογος και τα μέλη του Συλλόγου. Θα μαγειρέψουμε μόνοι μας, θα φτιάξουμε τα φαγητά, οπότε να έχουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι οι άποροι του Αργυροκάστρου από μας. Επίσης, θα διαμνύουμε βοήθεια, τρόφιμα, σε απόρους αμαία της περιοχής μας. Άνθρωποι που είναι καθυλωμένοι σε ένα καροτσάκι και δεν μπορούν να έχουν τα απαραίτητα και τα αυτονόητα για όλους εμάς. Αυτές είναι οι δραστηριότητες που καλή, θα έχουμε. Καλή επιτυχία. Να δούμε, εγώ να ευχαριστήσω και τον κύριο Κούρτη. Περιμένω το τηλέφωνο σας να με ενημερώσει, κύριε Κούρτη, για το τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Όλγα Παπά-Παγούνα, καλή δύναμη. Εμείς κλείνοντας θα δούμε την κάρτα σε όλη την οθόνη. Να πω το τηλέφωνο, γιατί αυτή η εκπομπή μεταδίδεται και ραδιοφωνικά κάθε πρωί στις 6 ώρα στον Ελλάδα FM της Αττικής και τους αναμεταδιδόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Το σταθερό τηλέφωνο ελληνικό είναι 210-311-47, επαναλαμβάνω 210-311-47 και το κινητό 694-44-51-849, επαναλαμβάνω 694-44-51-849, είναι το τηλέφωνο της Προέδρου του Συλλόγου Εστία Δερόπολης, της κυρίας Όλγα Παπά-Παγούνα. Τηλεφωνήστε όσοι θέλετε για να βοηθήσετε σε αυτή την φιλανθρωπική προσπάθεια. Είναι σύλλογος, δεν είναι ΜΚΟ. Ακούμε ΜΚΟ και φεύγουμε μακριά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, Αντώνη, όπως βλέπεις, γίνεται προσπάθεια από απλούς ανθρώπους χωρίς τη βοήθεια της πολιτείας. Αυτά πρέπει να γίνουν πάντως ρουτίνα για μας. Όπως φερόμαστε δηλαδή για τα παιδιά σε άλλες περιοχές, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για τη Βόρειο Ήπειρο και όπου υπάρχουν Ελληνόπουλα.
μπορεί να υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν ξέρω, στη Ρωσία, Ουκρανία, εκεί που γίνεται πόλεμος. Έτσι, θα έπρεπε να έχουμε ενδιαφερθεί. Να βοηθήσουμε και τους δικούς μας. Και ως κράτος, αλλά δυστυχώς το κράτος έρχεται τελευταίο. Και τι κρατάμε, την προηγούμενη Τετάρτη που ήταν να πάει ο Πρωθυπουργός, είχε λιακάδα εκεί. Λοιπόν. Ναι, λιακάδα. Τι γίνεται, ρε. Δηλαδή τόσο πολύ έπεσε έξω η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όχι, αλλά εγώ τους πιστεύω φαίνεται... ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε και θα πάει, το πιστεύω. Δεν τους φαίνεται όμως, πώς να πω, προσβλητικό. Έπρεπε να έχουν προσβληθεί από αυτό. Έπρεπε να έχουν φιλότιμο, όχι να σε φτύνει ο ράμα και να νομίζεις ότι βρέχει, να λες ότι ψυχαλίζει. Λοιπόν. Γιατί ο Ράμα δεν ήθελε να αφήσει προφανώς τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πάει μόνος του, όπως καταλαβαίνεις. Και να εκφράζονται ελεύθερα. Έτσι, θέλει να είναι μπροστά ο ίδιος για να σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, να πούμε, πηγαίνοντας σε διάλειμμα, ότι θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τον Δημήτρη Τωριζούλη, τον Διευθυντή της Εφημερίδας Η Δημοκρατία, τον Νίκο τον Βασιλιάδη, τον επίκουρο καθηγητή και νομικό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας είναι, όπου θα μας ενημερώσει για την προσφυγή που κατατέθηκε τρίτη ανακοπή ενάντια στην απόφαση του δικαστηρίου της Φλόρινας, όπου εκεί ένας δικαστής είπε ότι μπορεί να διδάσκεται η μακεδονική σε εισαγωγικά γλώσσα. Δεν υπάρχουν ακόμη, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από τους κυρίους βουλευτές. Έχω μιλήσει και με τον Αντωνιάδη, τον Γιάννη τον Αντωνιάδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη, και δείξτε και τον κύριο Κοκορίκο, παρακαλώ, της Φλόρινας. Διαφωνεί με την απόφαση μου, είπε ο βουλευτής. Θα βγω στέργιο μετά τις επόμενες ημέρες να ψηφιστεί στη Βουλή που είναι τώρα ο προϋπολογισμός. Και ο έτερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς και αυτός διαφωνεί, αλλά δεν βλέπω ότι πρέπει να κάνει κανείς καμιά προσφυγή. Ούτε η κυβέρνηση, ούτε κανένας υπουργός, ούτε κανένας βουλευτής, ούτε κανένας περιφερειάρχης. Πάντως, τρέξανε μερικοί δικοί μας να πούμε, μεταξύ αυτών και ο Σύλλογος του Χρυσανθόπουλου Ελλάδας, Αυστραλίας, κάπως έτσι δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, κόλλησε στο μυαλό μου, και κατέθεσε σήμερα και ο κύριος Βασιλιάδης, θα μας τα πει όλα σε αυτά σε λίγο, Αντώνη. Και ένας βουλευτής μόνο, να το πάρει σοβαρά και να στυλώσει τα πόδια, ναι. Ολόκληρο το πολιτικό σύστημα θα κάνει πίσω. Πρέπει να είναι αποφασιστική, έστω και ένας. Πρέπει να δεν λίγο... έχει κάνει κανένας. Στην πολιτική, δηλαδή. Έκανε ο σύλλογος που ηγείται ο Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, έκανε και ο Βασιλιάδης, ο Νίκος, για λογαριασμό μας σήμερα, θα μας τα πει αυτά σε λίγο. Και βέβαια κλείνοντας, εγώ βλέπετε σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της εισαγωγής ασχολούμαστε με ένα θέμα που έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από όλα αυτά που σχολιάζουμε κάθε μέρα και είναι αυτά τα οποία έχουν σχέση με την πολιτική ζωή του τόπου και όχι μόνο. Μιλάμε για ακρίτες, στην κυριολεκσία που δεν έπρεπε να τους λέμε έτσι, που ζουν στη Βόρειο Ήπειρο, οι οποίοι έχουν εγκαταλειφθεί. Δεν υπάρχει πρόνοια, δεν υπάρχει μέρημνα της κυβέρνησης. Λες και δεν υπάρχουν, λες και είναι και ανήκουν στην Αλβανία. Εκεί την κατατάξουν στην Αλβανία τη Βόρειο Ήπειρο, αγνοώντας όλες τις διεθνείς συνθήκες, το πρωτόκολλο της Κέρκυρας και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, θα δούμε άλλη μια φορά το τρέιλερ. Πάμε σε διάλειμμα και να πω και την ορολογία του Συλλόγου του Χρυσανθόπουλου, Μακεδονική Ένωση Ελλάδας-Αυστραλίας, Μακεδονικό Αγώνα. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα, αφού δείτε άλλη μια φορά το τρέιλερ. Το τηλέφωνο θα είναι σταθερά στην οθόνη κάτω. Όσοι θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να βοηθήσετε. Νομίζω ότι αξίζει πολύ περισσότερο. Τονίζω, δεν είναι ΜΚΟ ο σύλλογος. Ένας απλός σύλλογος από Έλληνες πατριώτες, Έλληνες βορειοϋπειρώτες που προσπαθούν να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε όλοι. Η ζωή μας πρέπει να είναι συνυφασμένη με την αγάπη και την προσφορά.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος Εστία Δερόπολης κρατά ψηλά τη σημαία της αλληλεγγύης και σκορπίζει χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους στη Δερόπολη. Τις γιορτινές αυτές ημέρες θα προσφέρει στους άπλους συνανθρώπους μας και θα στηρίξει ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και άτομα με ειδικές ανάγκες που βρίσκονται σε ανάγκη τη δυνατότητα να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια, μα πάνω απ' όλα θα βρεθεί κοντά στα μικρά παιδιά της Δερόπολης και θα διοργανώσει δράση συγκέντρωσης χριστουγεννιάτικων δώρων, ώστε να μην αφήσει κανένα παιδί χωρίς το δώρο του. Βοήθησε το φιλανθρωπικό έργο του Συλλόγου με τη δική σου συνεισφορά και γίνε αρρωγός στις προσπάθειές μας. Βοήθησε και εσύ στη δημιουργία παιδικών χαμόγελων. Κάθε μικρή συνεισφορά έχει αξία. Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γίνουμε οι βασίλειδες για τα μικρά παιδιά σε όλη τη Δερόπολη, για να ζήσουν τη χαρά, τη θαλπορή και τη μαγεία αυτών των γιορτών. Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Η ελπίδα είσαι εσύ. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Shox. Οι New Shox, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Shox, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Shox είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Shox, σας κάνουμε δώρο άλλα 2. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο. Καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.